Βρισκόμαστε στο αρχαιολογικό μουσείο Διών. Είχαμε να επισκεφτούμε εδώ το χώρο, είναι πολύ ωραία η φύση. Έτσι Σεπτέμβριος μήνας έχει και δεν έχει πάρει πολύ ζέστη. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω μια επίσκεψη. Τώρα δεν θυμάμαι, μικρός μπορεί να με είχαν φέρει οι γονείς μου, αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να έρθω. Σίγουρα νομίζω έχω έρθει, έτσι δηλαδή μου θυμίζουν οι φύσεις, με θυμίζει εδώ κάποιες εικόνες. Πάμε να δούμε το χάρτη εκεί που κοιτάζουν και οι τουρίστες, να δούμε τι χείρα είναι. Λοιπόν, εδώ είναι κάποιες πληροφορίες που μας δίνει αυτός ο πίνακας για το τι θα δούμε, έτσι. Γράφει τα διάφορα σημεία τα οποία θα επισκεφτούμε. Ιερές, λέει, πηγές, ποταμός Παφύρας, Ιερό Δημήτριο, Δήμητρος, Ιερό Διός Υψίστων, και πάει λέγοντας. Έτσι έχει εδώ το σχεδιάγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου. Η αρχαία παράδοση λέει ότι στον πρώτο βωμό στο Ιερό του Διός τον έστησε Δευκαλίων μετά τον αρχαίο κατακλυσμό. Εδώ μαζί με τον Ολύμπιο Δία λατρευόταν και οι εννέα μουσες που είχαν γεννηθεί στις πρόποδες του Ολύμπου. Προς τιμή τους γινόταν κάθε χρόνο μια γιορτή, τα Ενδύο Ολύμπια, η οποία απέκτησε ιδιαίτερη λαμπρότητα στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. όταν ο βασιλιάς Αρχέλαος της Μακεδονίας πρόσθεσε στις τελετές των θυσιών αγώνες αθλητικούς και θεατρικούς. Το Δίον επισκεπτόταν συχνά οι βασιλείς Μακεδονίας για να θυσιάσουν στον Ολύμπιο Δία, για να κάνουν την τελετουργική κάθαρση του στρατού, για να δώσουν όρκους συμμαχίες στους θεούς και να πανηγυρίσουν μαζί με τον στρατό και το λαό. Εδώ γιόρτασε τις έδοξες νίκες του και ο Φίλιππος, και από εδώ ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος, την εκστρατεία του στην Ασία, αφού τέλεσε αγώνες και θυσίες στον Οδία, μάλιστα. Στο Ιερό του Διός στενόταν επιγραφές που περίχαν βασιλικά κείμενα. Εκεί ήταν στημένα τα γάνα των βασιλέων και έφυπε ανδριάδες των 25 εταίρων που έπεσαν στη μάχη του γρανικού έργου του Λυσίπου. Το Δίον γνώρισε μεγάλη ακμή στα ελληνιστικά και αυτοκρατορικά χρόνια. Τελευταία σημαντική φάση του είναι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, κατόπιν φθήνη, ενώ αλλεπάλληλοι σεισμοί σοριάζουν τα κτίρια σε ερείπια και αναγκάζουν τους κατοίκους να τον καταλείψουν, μάλιστα. Για να πιούμε και λίγο νερό, έτσι, από τις πηγές εδώ, που αναβλύζουν. Τέλεια. Ωραία, φτάσαμε και στους καταρρέτες του Οριά. Για πάμε να δούμε τι παίζει και εδώ. Θα πάρουμε καμιά σαβούρτα. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι απίστευτο, πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Έχω τρελαθεί τώρα. Το νερό είναι παγωμένο. Προσερό μάλλον. Λοιπόν,
Απίστευτο, πάρα πολύ ωραίο. Και κάνουν και μπάνιο εδώ. Απίστευτο. Μου έρχεται μια σκέψη να πάω να βάλω το μαγιό μου τώρα, αλλά δεν έχω τέτοιο. Δεν έχω σαγιονάρες, είμαι ξυπόλτος τώρα και εδώ τα βράχια είναι επικίνδυνα και έχουν πιάσει γλίτσα το νερό. Εδώ βλέπετε και γλιστάει πάρα πολύ. Άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, έχει και παρακάτω λέει κι άλλο ριάκι κι άλλο καταράκτη. Για να δούμε. Βρισκόμαστε και στο δεύτερο καταράκτη, εδώ. Είναι απίστευτα ωραίος. Λοιπόν. Είναι πιο προσβάσιμος. Αν το κρύψω. Κάνουν και μπάνιο, μια χαρά. Απίστευτο. Άντε τελείωνε γιατί θέλω να φύγω κιόλας. Καταρρέχτες του Οριά. Μάλιστα. Αν το λέω σωστά. Απίστευτο. Είναι. Cool. Είσαι cool. Λίγο έτσουξε μου φαίνεται. Εντάξει είναι, θα ζήσει. Ωραία. Έσο ωραία και εσύ. Για να δούμε. Απίστευτο. Μπράβο παιδιά. Excellent! Εγώ δεν θα προκανά για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει δεν είναι πολύ ψηλά, αλλά εντάξει, φοβάσαι άμα δεν ξέρεις. Και είναι κάτω, μην δέστε, έχει όλο βράχια. Δεν είναι και τόσο καλά. Φεύγω τώρα γιατί έχω αργήσει ήδη, είναι 12.30, 1:25. Έχουμε μια μισή ώρα δρόμο. Φεύγουμε, σιγά σιγά ελπίζω να μην πάω καμία σαμπούρτα εδώ. Γιατί είναι δύσκολη η φάση. Πάω από εδώ, λες. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν ένα βίντεο έτσι εξόρμησης και περιπέτειας. Πήγαμε στο Μουσείο Δίων, Αρχαιολογικό Μουσείο Δίων και ήρθαμε και εδώ στους ποταμούς. Καταρράχτες του Οριά. Έχει και άλλους αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Τα λέμε την επόμενη φορά με κάτι άλλο. Ώστε γεια σας και χαρά σας.